Νίκο, ένα δεύτερο μήχρονο προσωπικά δεν σου βγήκε στο σκοράρισμα. Ωστόσο, έκανε αρκετέ άλλε δουλειέ που βοήθησαν και αυτέ στο να πάρει η ομάδα σου μια σημαντική πρόκληση στο μεγαλύτερο του Σαββάτου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά το σκορ είναι χαμηλό για μα. Αλλά είναι αυτό που δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια στον κυραυνό. Άμα δεν είμαστε καλοί επιθετικά, να παίρνουμε τα παιχνίδια από την άμυνα η άμυνα μα πάντα είναι εκεί και εκεί στηριζόμαστε. Όταν δεν είμαστε καλοί επιθετικά, να βάλουμε το κορμί μας στην άμυνα, να πάρουμε τα rebound και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και εγώ προσωπικά σήμερα αυτό έκανα. Δεν μου βγήκαν κάποια shoot. Συμβαίνει. Συμβαίνει και αυτό. Ε, προσπάθησα να δώσω ό,τι είχα αμυντικά και να πάρω σωστέ αποφάσει στην επίθεση. Και κερδίσαμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι για να κατακτήσουμε τον κύπελο. Όπω είπε και ο Χρυστοφόρο νωρίτερα, απέναντί σα το Σάββατο, η ΆΕΚ, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει αρκετέ φορέ είτε σε τελικό κυπέλο είτε σε τελικό πρωταθλήματο, αλλάζει κάτι ο αγώνα του Σαββάτου ή είναι μια από τα ίδια ουσιαστικά. Ε, Ακριβώ όπω το είπε, με την ΆΕΚ έχουμε βρεθεί αντίπαλοι τα τελευταία χρόνια σε τελικού κυπέλου και τελικού πρωταθλήματο. Η ΆΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα φέτο, έχει δείξει ότι και με την προστίκη τώρα του Σωτήριου του Μανολόπουλου δυνάμωσαν ακόμα περισσότερο. Ε, την άκτη παίξαμε πριν δύο εβδομάδες Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κάτι διαφορετικό Δηλαδή το παιχνίδι θα είναι ένα ντέρπι ε, Πιστεύω ότι πάλι το σκορ θα είναι χαμηλό Γιατί σε τελικούς οι άμυνες είναι αυτέ που θα σου δώσουν το, τα, τα τρόπεα ε, Αυτό και περιμένουμε να γίνει ένα δυνατό παιχνίδι Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο, συγχαρητήρα και πάλι, καλή τύχη Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια λοιπόν...